Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα special επεισόδιο. Σε αυτό το special επεισόδιο, όπως μπορείς να δεις, θα δούμε πράγματα για τους υπολογιστές μας. Και για να ξεκινήσουμε, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά όλων των πραγμάτων που υπάρχουν στο τραπέζι. Πρώτη μούρη, το Mercury Threadripper Build που μπορείς να δεις εδώ πέρα όταν το έχτιζα. Από τότε έχω κάνει μερικές αναβαθμίσεις. Ας πούμε, μπήκανε περισσότερα ντυμάκια RAM, άλλαξα την κάρτα γραφικών, έχω βάλει μια φοβερή κάρτα ήχου που θα μιλήσουμε αργότερα αναλυτικότερα για αυτά. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. RGB motherboard, RGB κάρτα γραφικών, RGB κάρτα ήχου, δεν θα μπορούσα να το αφήσω έτσι. Οπότε πήγα και άλλαξα όλα τα φανάκια που ήρθαν μαζί με το κουτί, το Anity στο Crystal το Cube. Έχει και πλαϊνά τζαμάκια εδώ πέρα, τα έχω αφαιρέσει τώρα για το βίντεο. Και τι έκανα, πήγα και βάλα το σετάκι με τα 6 RGB λεντάκια τη Coolman από το Banggood. Και φυσικά, αφού μπήκα που μπήκα στη διαδικασία να κάτσω να ξεβιδώνω φανάκια, να ξαναβάζω φανάκια, να βάλω ελεγκτές και ιστορίες, έβαλα και τη λεντοτενία τη Arilux. Που από ό,τι βλέπει από πάνω αυτό το εφέ στο Enermax δεν είναι από την υδρόψυξη, αλλά είναι από τη λεντοτενία που έχω κρύψει περιμετρικά από μέσα. Θα μιλήσουμε όμως αργότερα γι' αυτό. Λοιπόν, τι βλέπει από κάτω, κατευθείαν από κάτω βλέπει δύο κάρτες ήχου. Αυτές τις δύο κάρτες ήχου μου τις έστειλε η Creative για να σας πω την άποψή μου και θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό και κατά πόσο αξίζει να αγοράσεις ή μια ακριβή PCIe κάρτα ή αυτή τη φτηνότερη τη USB τη λύση άμα θες να έχεις καλύτερο ήχο. Θα έχεις καλύτερο ήχο. Θα το δούμε στην πορεία. Μετά αριστερά τώρα βλέπεις δύο μικροφωνάκια. Δύο USB μικροφωνάκια. Το ένα είναι το Superlux, το Y205U, ενώ δεξιά του είναι το Fifine ή Fifine 669. Με τα Fifine τα μικρόφωνα δεν είμαστε άγνωστοι. Το πρώτο USB μικρόφωνο που είχα φέρει στο κανάλι μου φαίνεται ήταν το Fifine το K058. Το είχαμε δουλέψει, το είχαμε βολευτεί, σας το είχα συστήσει, το έχετε αγοράσει πολύ από τότε και είσαστε τέρμα ικανοποιημένοι. Και όχι απλά για χρήση να μιλάς με τους φίλους όταν παίζεις Fortnite και να κάτσεις να ουρλιάζεις το LOL, αλλά μέχρι και ένας φίλος μου streamer, ο Alex Mora Gaming, το χρησιμοποιεί σαν main μικρόφωνο στο stream του. Okay? Οπότε. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να κάνουμε μια μικρή παύση. Σου είπα ότι θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε όλα τα πράγματα στο τραπέζι, αλλά σταθούμε λίγο εδώ. Πάμε λίγο εδώ πέρα στην οθόνη τη Symbolan. Βλέπεις εδώ πέρα το μεταξύ, Threadripper Theory, ο υπολογιστής μου βγήκε πλάτη να τον κουβαλήσω. Και δεν έχω φέρει οθόνη, αλλά έχω αυτό εκεί πέρα το πραγματάκι. Τι είναι αυτό, Σωτήρη, ψηφιακή κορνίζα? Όχι. Είναι μια Quad HD φορητή οθόνη. Που τροφοδοτείται μάλιστα. Κάτσε να δει. Μέχρι και από powerbanks. Okay? Και για του λόγου του αληθές, για να μην μου λες ότι σου λέω παπαριές. Okay? Οπότε φίλε, φορητή οθόνη. Είχαμε δει και παλιότερα φορητή τέτοια οθόνη και μάλιστα το Banggood και πάρα πολύ οικονομική, που όμως δεν είχε την ίδια ανάλυση. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για Quad HD IPS. Πάνελ έχει και τα ηχιάκια της, καλά τα ηχιάκια της είναι σάπια, αλλά η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη που σας είχα δείξει, που θα βάλω το βιντεάκι εδώ πάνω, είναι ότι αυτή δεν έχει δικιά της ενσωματωμένη μπαταρία. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί τόσο, γιατί ο συμβιβασμός που είχαμε κάνει με την άλλη ήταν ότι ήταν αρκετά γκουμούτσα, αρκετά χοντρή, γιατί είχε μέσα και τις δικές της μπαταρίες. Τώρα η συγκεκριμένη που μπορεί να πάρει ρεύμα από έναν USB φορτιστή, από ένα powerbank ή ακόμα και από τον υπολογιστή σου, αρκεί όμως να μην τη βάλεις σε ένα χαμπάκι που είναι και άλλες συσκευές πάνω, γιατί εκεί πέρα μοιράζεται το ρεύμα της μίας USB. Οπότε μπορεί να σου δείχνει μόνο το μισό. Μου το έκανε εμένα όταν το βάλα σε ένα χαμπάκι με άλλες 4 συσκευές. Οπότε θέλει μια δικιά του USB. Οκ, αλλά οι απαιτήσεις δεν είναι μεγάλες. Τώρα, γιατί την είπα Quad HD και δεν την είπα 4K, ρε φίλε, είναι 2560x1440. Δεν είναι το Quad Full HD, το 4K που είναι το 3840x2160. Κατάλαβες, είναι ζόρι. Είναι 3,8K, δεν βγάζει άκρη, οπότε ας το πούμε έτσι, Quad HD, εντάξει? Okay, αρκετά όμως με αυτά και πάμε να δούμε αυτό που ήθελα να σου πω. Λοιπόν, το review των μικροφώνων, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, το έχω τραβήξει, okay? Το μαξί αυτή ασπρίλα που βλέπεις είναι από το φωτιστικό, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, καθόμασταν ένα βράδυ με τον Μπάμπη εδώ πέρα, είχε κάτσει για παρέα και καθόμασταν και κάναμε το review. Μικρόφωνο αριστερά, μικρόφωνο δεξιά, να βάλω το Dacity, να το συνδέσω με το laptop, να δούμε τις διαφορές, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο, το πιο ποιοτικό, να φτάσουμε το ίδιο αποτέλεσμα στον ήχο και στην ένταση. Φάγαμε πολλές ώρες. Φάγαμε ένα διωράκι σε αυτό το βίντεο. Τράβαγα, ξανατράβαγα, βάζαμε τα τέτοια ρε, ποιο ακούγεται καλύτερα, ποιο δεν σου ακούγεται και πάει λέγοντας. Οπότε σε κάποιο σημείο, και αφού είχαμε πελαγώσει, λέω γάματο, πάμε στον υπολογιστή να ανοίξουμε ένα live. Άνοιξα ένα προγραμμάτιστο live, ήταν γύρω στις 2-3 η ώρα και είχαν μαζευτεί 100 παιδιά. Οκ, μια χαρά δείγμα. Και βάλαμε και το Fifine, το 669, βάλαμε και το Superlux, το 502, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Καλά, μην φανταστείς τώρα ότι αυτά εδώ τα μικρόφωνα, τα USB των 20 κάτι και 40 κάτι ευρώ, φτάνανε επίπεδα Blue Yeti που είναι το main μικρόφωνο μου ή Razer Siren X, αλλά για τα λεφτά τους ο ήχος ήταν ικανοποιητικότατος, φίλε. Τέλος πάντων, αυτοί οι 100 τρελοί, που ήταν μέσα 3 ώρα το βράδυ και καθόταν και βλέπαν το live, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αποφάσισαν ότι ο νικητής ήταν καθαρά το Fifine. Τόσο και σε τιμή, αλλά και σε ποιότητα. Από τη στιγμή που πήρα την έγκριση 100 παιδιών ότι το Fifine είναι καλύτερο, δεν έχει νόημα και το αφήνω έτσι. Ούτως ή άλλως, πριν λίγες μέρες, ο Linus με πρόλαβε και ανέβασε το βίντεο και έχει δείξει και αυτό στο Fifine, που καθόταν και έκανε συγκριτικά με άλλα μικρόφωνα. Το μόνο παράπονο που είχε και είπε στο βίντεο είναι ότι επειδή είναι αρκετά ευαίσθητο, καλά, δεν είχε δοκιμάσει το Superlux που ήταν ακόμα πιο ευαίσθητο, ότι όταν πληκτρογραφούσες,
έπιανε το background noise. Τώρα σε αυτό το κομμάτι θα σου πω ότι υπάρχει fix, πάρα πολύ εύκολο, και είναι πολύ απλά να βάλεις το noise suppression στο Streamlabs. Okay? Είναι ένα φίλτρο που μπαίνει από πάνω για να κόψει τον ήχο αριστερά-δεξιά. Το setup μου είναι έτσι. Πληκτρολόγιο, μικρόφωνο και εδώ πέρα είναι ακριβώς ο υπολογιστής που τελειώνει το πληκτρολόγιο. Οπότε φίλοι, η βαβούρα από τα ανεμιστήρια, παρόλο που έχει και tempered glass και ιστορίες, έρχεται. Σκάει στο μικρόφωνο και στο Yeti και σε όλα. Οπότε ενεργοποιώ αυτό το φίλτρο, κόβει το θόρυβο και είμαι μια χαρά. Εντάξει, οπότε άμα ψάχνεις USB μικρόφωνο και δεν θες να δώσεις μια περιουσία και θες να έχεις και καλό ήχο, Fifine. Fifine K669. Και εντάξει, εδώ πέρα βλέπεις, εδώ πέρα είχα κάνει βίντεο unboxing ιστορίες. Όχι, Fifine. Το Superlux δηλαδή φαινόταν πιο ποιοτικό, πιο ωραίο. Δεν, πολύ ευαίσθητο, πιο τίνει ο ήχος και δεν έλεγε. Οπότε με τα μικρόφωνα ξεμπερδέψαμε. Κάτσα να τα βάλω στην άκρη, να διάζει λίγο το τραπέζι για να μπορούμε να ελεγχθούμε. Αλλά επειδή όπως σου είπα έχω και το K058, άμα βρεις το K058 ίσως να το προτιμήσεις. Γιατί έχει και το echo το κουμπί και κάτσε και τρολάρεις. Δηλαδή άμα κάνεις live stream ή οτιδήποτε, έχει το κουμπί το echo και αρχίζει τα κύριε Λέισον και κάθεται και παίζει 2-3 φορές. Το κάνεις και με πρόγραμμα, αλλά είναι άλλη φάση ρε φίλε, να έχεις ένα κουμπάκι και να το πατάς και να γελάς. Α, και μιας και είχε ξεμείνει αυτό εδώ πέρα από εκείνο το review που τράβαγα, γιατί έβαλα τα δύο USB αλλά είχα και άλλο ένα τρίτο μικρόφωνο με καρφί. Αυτό είναι από το Banggood Condenser Microphone SF666 στο διάολο. Όχι, φίλε, έπρεπε να το έχει κολλήσει με ζελοτέιπ στο στόμα σου για να ακουστεί. Οπότε, όχι. Είναι ένα παιδάκι και μου έλεγε: Άσε, τι, εγώ τα χρησιμοποιώ και είναι πολύ ωραίο μικρόφωνο. Μάλλον δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει μικρόφωνο στη ζωή του, αλλά όχι, φίλε, χάλι μαύρο, απογοήτευση, δεν ακούγεις τίποτα. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είπαμε για τις κάρτες ήχου θα μιλήσουμε λίγο καλύτερα αργότερα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε το setup. Έχει η γυναίκα ένα που έχει για πίτσες και καλά και για πίτες. Πήγα και το πήρα για να γυρνάει ο υπολογιστής αριστερά-δεξιά για να μπορούμε να δούμε τα RGB καλύτερα. Λοιπόν, είπαμε, κάρτα ήχου, ακουστικά και εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία ακουστικά, Urbud, εδώ πέρα και Ebon Lux, μια χαρά, θα τα βάλουμε στην άκρη. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια ακόμα αναβάθμιση που έκανα στον υπολογιστή μου. Οκ, okay, σας είπα εδώ μνήμες ιστορίες, αλλά δεν σας είπα ότι πήγα και έβαλα έναν NVMe SSD των 960 EVO. Όταν έχτιζα τον υπολογιστή, σας είχα πει, ξέρω εγώ, ναι, έχω πάρει τους πολύ ωραίους τους 1TB του SSD μου, θα ήθελα κι εγώ να πάω να πάρω έναν NVMe σκληρό, αλλά η τιμή ήταν απαγορευτική. Πλέον, φίλε, παίρνεις 500 NVMe, όπως αυτό είναι εδώ πέρα το 960 EVO M2, από το Amazon, με 150 ευρώ και 130, 500, και τόσο γρήγορο, και που δεν πιάνει χώρο εδώ πέρα και σε καινούργια builds, μπορείς να το βάλεις μέσα στη θηκούλα του και να είναι μια χαρά μέσα στη motherboard και να μην έχεις καλώδια και ιστορίες. Οπότε, φίλε, γάμισε. Αλλά πρέπει να σου πω αυτό, επειδή πολλοί προβληματίζεστε και λέτε: ποιο να πάρω το 960 EVO ή να πάρω το 960 Pro ή να πάρω το 970 που βγήκε τώρα και το 970 Pro. Έχει βγάλει και η Plex τώρα ένα. Γενικά οι SSDs, όπως και αυτή εδώ πέρα η NVMe, δεν είναι κάτι διαφορετικό, έχουν ένα συγκεκριμένο όριο ζωής. Τώρα αυτές οι εγγραφές δεν μπορούν να μεταφραστούν πλήρως σε χρόνο, δηλαδή να σου πει θα κρατήσει 5 χρόνια ή 6 χρόνια. Γιατί άλλη χρήση κάνω εγώ στον υπολογιστή μου που είμαι όλη μέρα, βάλε, φτιάξε βίντεο, τράβα, σβήσε γιγαμπάιτ, τεραμπάιτ ολόκληρα. Και άλλη εσύ που απλά έχει βάλει ένα παιχνιδάκι μέσα και παίζει εκεί πέρα και κάνει το load. Okay? Οπότε η διαφορά η κύρια του EVO με τον Pro είναι ότι ο Pro αντέχει περισσότερες εγγραφές. Εντάξει, μπορείς να το κρατήσεις περισσότερο χρόνο, ας το πούμε έτσι. Χώρια που έχει ένα μικρό boost στη ταχύτητα. Οπότε αυτή είναι η κύρια διαφορά. Εγώ τώρα, αν και είχα τη δυνατότητα να πάω να πάρω ή τον 960 Pro ή τον 970 EVO ή τον 970 Pro, επέλεξα να πάρω τον πιο φθηνό, γιατί πολύ απλά θεώρησα ότι δεν άξιζε να δώσω τα περισσότερα χρήματα για το Pro μοντέλο, γιατί η διαφορά στη ταχύτητα δεν θα την καταλάβεις, είναι της τάξης των millisecond, εντάξει. Αλλά και επειδή όταν θα φτάνει το όριο των εγγραφών, ειδικά κιόλας άμα τρέχεις κάποιο monitoring πρόγραμμα της ίδιας της εταιρείας, όπως έχω εγώ το Samsung Magician, σου λέει γενικά με λίγα λόγια ο καιρός γαρεγγής και πρόσεξε. Και πρόσεξε, πλησιάζει το όριο του σκληρός, οπότε λάβε τα μέτρα σου, κρατά backup ή άλλαξέ τον. Και κάθισα και σκέφτηκα ότι όταν αυτό φτάσει στα όρια του και μου πει φίλε, πρέπει να με αλλάξεις, θα έχουν περάσει 5-6 χρόνια, okay, και τότε θα έχουν βγει σκληροί που θα είναι 8 και 10 και 20 φορές πιο γρήγοροι από αυτόν. Οπότε δεν είχε το νόημα να κάνω έτσι την υπέρβαση και να δώσω περισσότερα χρήματα για τις περισσότερες εγγραφές από τη στιγμή που η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα και ένα σύστημα που βλέπεις εδώ υπερτούμπανο και δεν υπάρχει άλλο καλύτερο. Μετά από 2 χρόνια μπορεί να είναι ένα mid-range, να πέσει σε αυτή την κατηγορία, επειδή θα έχουν βγει πολύ δυνατότερα πράγματα. Okay. Οπότε το βάζω και αυτό εδώ στην άκρη. Τώρα αυτό δεν ήταν διαφήμιση για τη Samsung, απλά άμα σκέφτεσαι να πάρεις κάποιον NVMe, τώρα που έχει πέσει η τιμή είναι πάρα πολύ καλή φάση. Λοιπόν, τώρα το X2, το XD05 θα το δούμε μαζί με την άλλη την κάρτα ήχου, θα μιλήσουμε στα γρήγορα, μια χαρά δούλεψε και αυτό. Απλά θα είναι μια εναλλακτική, οπότε κάτσε να το βάλω και αυτό στην άκρη. Πώς φαίνεται. Εδώ, και ό,τι τζικαλωδιάκι και οθονούλα βασική. Αυτό μόνο με ξενέρωσε, αλλά ήταν πολύ εύκολο στη χρήση. Δηλαδή και τα μπάσα να πειράξει εδώ. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Και το επόμενο πράγμα που έχω μπροστά μου είναι αυτό εδώ το μηχανικό πληκτρολόγιο.
Ρε Σωτήρη, κάτι μου θυμίζει αυτό το πληκτρολόγιο, ρε φίλε. Μου θυμίζει ένα IBM που είχε ο θείος μου πριν 25 χρόνια και το είχε στο μαγαζί και ήταν αρχαιοκαπηλεία. Πού πήγες και το βρήκες αυτό και γιατί είναι με αυτή την εμφάνιση? Ακριβώς γι' αυτό. Πάλι ο Linus είχε κάνει ένα special επεισόδιο τέλος πάντων για το IBM το πληκτρολόγιο, το Model M και τι ωραίο που ήταν και τι πρωτοποριακό για την εποχή του και άνοιξε τον δρόμο και όντως. Και όντως ήταν πολύ ενδιαφέρον βίντεο και άμα θέλετε πηγαίνετε να το δείτε. Οπότε το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, το Durgot Taurus K310, αποδίδει ας το πούμε έναν άτυπο φόρο τιμής σε εκείνο το πληκτρολόγιο, το Model M. Okay? Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ πέρα, keycaps γκρι εδώ πέρα σε διάφορα κουμπάκια. Ο! Σωτήρι, ωραίο ήχο έχει, ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Είναι αυτά τα περίεργα τα mechanical της πλάκας? Είναι αυτά που είναι μεμβράνης με διακόπτες από πάνω που είναι μηχανική και καλά injection, αλλά είναι από κάτω full μεμβράνη με dome και ιστορίες και με λατήρια για να κάνει θόρυβο? Όχι. Η γνώμη μου είναι ότι το mechanical, ας πούμε, της Cooler Master ή τα ορνάτα με τις μεμβράνες με το κλίκι, το ωραίο τον ήχο τέλος πάντων της Razer, είναι η μεγαλύτερη μαρκετινιά του κόσμου. Εν τω μεταξύ, το είχα συνδεδεμένο και τώρα πάταγα εδώ τα κουμπάκια στη τύχη και πήγε και μου άνοιξε το Fortnite. Τέλεια. Οπότε, φίλε, από τη στιγμή που αυτό το μηχανικό πληκτρολόγιο έρχεται με Cherry MX διακόπτες και μάλιστα της επιλογής μας, δηλαδή είναι ανάγκη να πάρεις τους μπλε. Εγώ παίρνω τους μπλε γιατί έχουν ωραία ανάδραση και κάνω κλικ κλικ και σπάω τα νεύρα όποιου κάθεται δίπλα μου, εντάξει. Μπορείς φυσικά να το πάρεις με καφέ, με κόκκινους, με μαύρους, με άμα δώσεις και κάποια χρήματα παραπάνω, μου φαίνεται μπορείς να το πάρεις και με silver speed, έναν ειδικό σχεδιασμένο τέλος πάντων διακόπτη. Οπότε ας ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτό που λέγαμε, ότι όταν εγώ μπορώ να πάρω ένα πραγματικά μηχανικό πληκτρολόγιο στα ίδια λεφτά που θα μπορούσα να πάρω ένα ψευτομεμβράνη, ψευτοκλίκι, ψευτο. Φυσικά και θα διαλέξω το μηχανικό. Και μάλιστα δεν είναι ανάγκη να πάμε τώρα σε κάτι που χτυπάει πιο πολύ στην νοσταλγία, αλλά δουλεύει άψογα όπως είναι το Durgot εδώ πέρα. Που μάλιστα, πρόσεξε, άμα δεις από την πίσω μεριά, εδώ αυτάκια ωραία, μια χαρά, έχει Type-C καλωδιάκι. Αυτό είναι USB σε Type-C. Και μάλιστα οι τυπάδες τι κάνανε. Σου λένε φιλέ, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θες να χρησιμοποιείς USB. Σου δίνουμε μαζί και καλωδιάκι, Type-C σε Type-C. Ξέρω ότι εσύ είσαι Σωτήρη Ούγκανος και πας και τραβάς τα διακοπτάκια έτσι και σου πέφτουν στο πάτωμα και κάθεσαι να τα ψάχνεις να τα βρεις. Αλλά φίλοι, υπάρχει ειδικό εργαλείο που το βάζεις μέσα και το τραβάει το διακόπτη. Οπότε στο δίνω και αυτό μαζί. Και επίσης γυρνάει και σου λέει ότι φίλε, ξέρω κιόλας ότι θες να είναι προσεχμένο και ωραίο το γραφιάκι σου και είναι με λευκούς τόνους και δεν θες εδώ πέρα να γίνεται κοκορέτσι με καλώδια. Σου δίνω και αυτή την παπαριά. Να κάθεσαι να το δένεις να είναι όμορφο. Και τώρα, επειδή μπορεί να βγει κάποιος πονηρός και να πει: ναι, ρε Σωτήρη, OK, μας είπες Cherry MX διακόπτες, πολύ θετικό που υπάρχει. Ναι, καλώδια Type-C από πίσω, ωραία, δει το τραβάς και είναι μια χαρά. Και όταν το μεταφέρεις, δεν έχεις το κίνδυνο μήπως σκίσει το καλώδιο ή πάθει οτιδήποτε. Αλλά ρε φίλε, εδώ πέρα βλέπω εγώ ότι χτυπάνε στην νοσταλγία. Δηλαδή, οι τυπάδες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο για το σχεδιασμό. Φυσικά και μπορούν, ρε. Και μάλιστα έχουν βγάλει το ίδιο μοντέλο σε τέρμα μαύρο με full RGB. Οκ. Τα ίδια κουμπιά, τα ίδια πλήκτρα. Εδώ πέρα με τα numlock, τα caps lock, τα screen lock από εδώ πέρα. Με το Windows key το lock, γιατί έχει και φνή κουμπί. Γιατί έχει ευνή κουμπί και μπορείς να κλείσεις και να ανοίξεις τον ήχο και όλα και ανάβουν τα λεντάκια όλα εδώ πέρα. Κάτσε να το βγάλω τώρα εδώ πέρα γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν. Και έχουν βγάλει το ίδιο με RGB εφεδάκια που είναι καλύτερα από τα Moto Speed RGB τα Effect. Εντάξει, είναι και πιο ακριβό αυτό. Αλλά φίλε, άμα δεις τα εφεδάκια εκεί πέρα θα πάθεις πλάκα. Α, εν τω μεταξύ, Durgot έχει και προγραμματάκι για να βάλεις μάκρο εδώ πέρα, μα θες. Και μάλιστα πρόσεξε. Πέρα ότι εδώ πέρα σου δίνει ένα σκασμό καλώδια και κίκα πούλερ εδώ πέρα και χαζομάρες εδώ πέρα βέλκρο. Σου δίνει τη δυνατότητα να διαλέξεις το διακόπτη που εσύ θες. Γιατί φίλε, είναι μεγάλο ζόρι να βρεις ένα πληκτρολόγιο που γουστάρεις πάρα πολύ εμφανισιακά για τους χύψη λόγους και να μην έχει τους διακόπτες που εσύ επιθυμείς και έχεις συνηθίσει. Okay? Οπότε. Cherry MX Blue, Brown, Green, Silver εδώ πέρα, Speed, ό,τι θες. Οπότε, Durgot Taurus 301, worth. Worth. Και άμα έχεις κάποιο μπάρμπα που είχε παλιά IBM, του παίρνεις ένα τέτοιο και φίλε κάνει κολοτούμπες. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Πριν μπούμε πιο βαθιά στον μαγικό κόσμο των RGB και του ήχου εδώ πέρα, πάμε να δούμε λίγο καλύτερα την οθονούλα μας. Okay, λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Φέρε και το stand σου. Και σκατά. Λοιπόν, και αφού είδες ότι έγινε μια μικρή κατολίσθηση εδώ πέρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτόν. Παιδιά, σε ένα προηγούμενο Ultra Unboxing σας είχα δείξει, ξέρω εγώ, μεταξύ των OnePlus 6 και αυτών και αυτών των Κινέζικων των Origin, το 1700X. Και βγήκατε πολύ, ωραία, Σωτήρη, γιατί είναι αυτός 50 ευρώ πιο φτηνός από την Ελλάδα, γιατί μήπως είναι μαϊμού, μήπως οι Κινέζοι τέλος πάντων εδώ πέρα φτιάξανε δικό τους Ryzen, παιδιά. Οι Κινέζοι, ωραία, καλά όλα που κάθονται και φτιάχνουν και έχουν χαμηλότερη τιμή σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία να πάνε να φτιάξουν από μόνοι τους τουλάχιστον έναν μαϊμού επεξεργαστή υπολογιστή. Okay. Αυτός εδώ πέρα είναι απλά ένας AMD Ryzen 1700X, όπως αυτός που θα πήγαινες να πάρεις στο μαγαζί, απλά προοριζόταν για την αγορά της Κίνας. Οι Κινέζοι τον παίρνουν πιο φθηνά, τον πουλάνε πιο φθηνά και είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν. Οπότε δεν βλέπω το λόγο που τρελαθήκατε. Πάρα πολύ πάθατε σοκ. Σωτήρι, γιατί είναι πιο φθηνός αυτός? Μήπως έχει κάτι? Μήπως είναι χαλασμένος? Όχι, μια χαρά είναι και δουλεύει μια χαρά. Και ήρθε η ώρα να δούμε την οθονούλα μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να δεις πόσο λεπτή είναι. Οι διαστάσεις της, ρε φίλε, θυμίζουν πιο πολύ ψηφιακή κορνίζα παρά μια οθονάρα εδώ πέρα Quad HD. Και αυτή εδώ είναι η πλάτη του. Εν τω μεταξύ, άκου.
μεταλλικό, δεν είναι καμιά πλαστικούρα. Έχει αυτές εδώ τις βιδούλες που μπορείς να πας να το κρεμάσεις κάπου. Έχει αυτήν εδώ την τρύπα που δεν έχω καταλάβει. Μάλλον για να το βάλεις με κανένα λέγερ για να το κρεμάσεις τη τσέπη σου, ξέρω εγώ, στο λαιμό σου. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η βλακεία. Και μάλιστα δεν είναι ένα κομμάτι σίδερο απλό, αλλά έχει και αυτά εδώ τα ωραία τα νερά. Και τις δαχτυλιές μου. Εντάξει, οκ, okay, τις δαχτυλιές μου ξεχνατές. Αλλά έχει αυτά εδώ τα ωραία τα νερά. Οπότε εσύ, άμα πας να το κουμπίσεις κάπου πάνω στη βάση της, γιατί σου έρχεται και με μια βασούλα που έρχεται, το σφίγγεις εσύ εδώ πέρα και κάθεται έτσι. Οκ, okay, και βλέπεις το φωτιστικό μου. Και κάνεις έτσι και βλέπεις και το άλλο φωτιστικό μου. Και μάλιστα φτιάχνεις και την κλίση. Οπότε, άμα θες, το ξεβιδώνεις λίγο και το κάνεις πιο ξαπλωτό. Και είναι μια χαρά να στέκεται πάνω σε ένα τραπέζι, ας πούμε. Τώρα από την μπροστά μεριά βλέπεις ότι γράφει Cibolan, που είναι η μάρκα, και μάλιστα είδα ότι το Gearbest, αυτή την είχα πάρει εγώ μόλις βγήκε. Μάλιστα είδα το Gearbest ότι έχει φέρει πάρα πολλές τέτοιες οθόνες με μεγαλύτερες ίντσες και με μεγαλύτερη ανάλυση, οκ. Okay? Και έχει 15,6, έχει 17, αλλά και ανεβαίνει πολύ τιμή. Τώρα θα μου πεις είναι διαφορετική κατηγορία, ρε Σωτήρη. Είναι σαν μια IPS οθόνη ενός πολύ δυνατού καλού λάπτοπ. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι η συγκεκριμένη οθόνη μπορεί να έχει 10, 20, 30 χρήσεις παραπάνω. Μπορεί να θες να την κρεμάσεις ένα τοίχο. Μπορεί να θες να την κάνεις κορνίζα. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις σαν δεύτερο monitor να βλέπεις το Twitch chat, ας το πούμε, άμα είσαι, ξέρω εγώ, streamer. Μπορείς, άμα είσαι, ξέρω εγώ, στα καράβια και θες να πάρεις ένα πολύ δυνατό υπολογιστή, αλλά δεν έχεις χώρο να βάλεις μια οθόνη, να πάρεις αυτή και να πέσεις εδώ πέρα. Δεν είναι Full HD. Είναι Quad HD, πες το πως θες, την ανάλυση ούτως ή άλλως, κάτσε να τη δεις λίγο κιόλας, να μην λες ότι σου λέω παπαριές. Και βλέπεις εδώ ότι είναι 2560x1440. Και από ό,τι βλέπεις, άλλαξα και την ανάλυση της, γιατί ναι μεν, ωραίο το Quad HD ή το 2K ή το 2560x1440, αλλά άμα δεν έχεις κάνει το scaling εδώ πέρα στα εικονίδια, στην επιφάνεια εργασίας φαίνονται πάρα πολύ μικρά, οκ. Okay? Για να παίζεις παιχνίδια, να βλέπεις ταινίες, οκ, okay, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εδώ πέρα στην επιφάνεια εργασία με τα Windows είναι ένα θεματάκι άμα δεν το φτιάξει. Λοιπόν, τώρα στην αριστερή μεριά βλέπει κάποια κουμπάκια. Το input, το menu, το πλην, το syn και το power. Οκ. Okay. Το κάθε κουμπί καταλαβαίνει περίπου τι κάνει. Από την αριστερή μεριά, από ό,τι βλέπει, έχει και τα ηχιάκια του που, φίλε, τώρα μεταξύ μα. Όχι, δεν αξίζουν. Τη συγκεκριμένη οθόνη, άσχετα με εγώ θα τη χρησιμοποιώ σαν τρίτο monitor στο PC, πήγα και τη συνέδεσα πάνω στο Xiaomi το TV Box. Οκ. Okay. Το International, το 4K, το ωραίο, το καλό. Έβαλα από εκεί πέρα για να βλέπω. Όχι, φίλε, ο ήχος ήταν άθλιος. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι σου δίνει από τη δεξιά μεριά και audio jack. Οπότε μπορείς να συνδέσεις εδώ πέρα κατευθείαν τα ακουστικά σου ή κάποια ηχιάκια τέλος πάντων και να παίζουν πολύ ανώτερα. Αλλά επειδή είναι φορητό τώρα αυτό το όλο θέμα, μάλλον θα βάλεις κάποια headset ακουστικά. Μετά βλέπουμε δύο mini HDMI ports που αυτό με ψιλοξενέρωσε λίγο. Γιατί θα πρέπει ή να έχεις adapter ή να πάρεις αυτά εδώ πέρα τα ειδικά τα HDMI, τα καλωδιάκια. Okay? Θα προτιμούσα να έχει full HDMI, αλλά άμα είναι θέμα οικονομίας μεγέθους και θα το κάνει πιο παχύ, okay, το παραβλέπω. Στην τελική υπάρχουν ανταπτοράκια, πας και το βάζεις και σε μια χαρά. Οπότε μπορεί να πάρει αυτή η οθόνη δύο εισόδους. Μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, ένα Raspberry Pi και να έχει και το κινητό σου. Ή μπορεί να πάρει έναν υπολογιστή και ένα Raspberry Pi και να αλλάζει εκεί πέρα μεταξύ. Ή έναν υπολογιστή και ένα TV Box. Okay? Οπότε πολύ καλή φάση. Και μετά είναι το καλωδιάκι της τροφοδοσίας που είναι Type-C. Και όπως σου είπα, μπορεί να τροφοδοτηθεί, όπως τροφοδοτείται και τώρα, από ένα powerbank, αλλά και από USB υπολογιστή. Τώρα, το χειριστήριο εδώ πέρα που είχε, OK, βασικό μενού, έχει να μπεις μέσα, να φτιάξεις λίγο τα χρώματα, το contrast, να τη γυρίσεις ανάποδα, άμα θες να τη κρεμάσεις κάπου, δηλαδή να το κάνεις 180 μοίρες έτσι. Ρυθμίσεις, παραρρυθμίσεις, γλώσσα, αγγλικά θα το αφήσουμε, μετά έχει κάτι ρώσικα, κάτι πουτσινιγά, κάτι τέτοια περίεργα. Και έχει color correction, gamma correction και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Αξίζει, ναι. Αξίζει, ναι. Τόσο απλά, παιδιά. Είναι εξειδικευμένο είδος, είναι ένα είδος που δεν θα χρησιμοποιήσετε όλοι, αλλά αξίζει. Και σαν δεύτερο monitor, άμα έχεις πρόβλημα χώρου και δεν μπορείς να βάλεις κάτι άλλο, μια δεύτερη οθόνη πάνω στο μικρό στο γραφείο, αξίζει. Και για τη φορητότητα αξίζει, άμα είσαι, ξέρω εγώ, τεχνικός και πας να κοιτάξεις ένα αυτοματισμό, κουμπώνεις κατευθείαν πάνω τον αυτοματισμό, το Raspberry Pi ή ό,τι άλλο έχεις χρησιμοποιήσει και βλέπεις τι γίνεται. Και αυτό τώρα σίγουρα κάποιος που είναι και streamer και θέλει και μια δεύτερη οθόνη, μπορεί να βρει μια ωραία χρήση για αυτό εδώ το προϊόν. Και αφού είδαμε λίγο καλύτερα και την οθόνη, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις κάρτες ήχου. Πριν όμως πιάσουμε το κομμάτι του ήχου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ο ήχος και το κομμάτι ήχου είναι καθαρά υποκειμενικό. Ένα ακουστικό που ακούω εγώ και λέω Παναγία μου, τι ωραίος ήχος, ωραίος, φοβερός, όπως θα έπρεπε να είναι, άμα το δώσεις εσένα, μπορεί να γυρίσει και να μου το πετάξει στο κεφάλι το ακουστικό. Και να μου πεις τι βλακία είναι αυτό και πού είναι το μπάσο και πού είναι το stage και πού είναι τα ψηλά και χάλια ακουστικό τελείως. Οπότε επειδή ο ήχος είναι τέρμα υποκειμενικός, και ενώ εγώ θα μπορούσα να σου φέρω 20 ακουστικά μπροστά, 20 Bluetooth speakers, και να σου λέω τη δικιά μου άποψη και μόλις το πάρεις εσύ να ξενερώσεις. Το αποφεύγω και το έχεις δει. Υπάρχουν φυσικά μερικά ηχεία, headphones, earphones και πάει λέγοντας, που είναι γενικώς αποδεκτά ότι ο ήχος τους είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά ρε φίλε, ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις που έφερνα τα συγκεκριμένα, τα γενικώς αποδεκτά ηχεία ακουστικά και πάει λέγοντας, υπήρχαν καμία δεκαριά από κάτω που λέγανε εγώ τα πήρα και δεν μ' άρεσαν.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν ακουμπάω και δεν πλησιάζω το κομμάτι ήχου. Εσύ τώρα, ο ψαχμένος audiophile που είσαι elite στο κομμάτι του ήχου και δεν δέχεσαι καμία απολύτως έκπτωση στο θέμα της ποιότητας, που έχεις επενδύσει ένα τεράστιο ποσό να πάρεις τα καλύτερα, δυνατότερα, ποιοτικότερα ακουστικά, τα οποία έχουν πάρα πολλά ohms και θέλουν ειδική ενίσχυση για να κάτσεις να το σηκώσεις και να ακούσεις την κρυστάλλινη μουσική και να παίζεις τα φλακ τα αρχεία σου 24-38 bit και hertz και ιστορίες. Κοίτα αλλού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σου πω την προσωπική μου άποψη μετά από τη χρήση αυτών των προϊόντων. Θα προσπαθήσω να σου μεταφέρω τη διαφορά που άμα με ακολουθείς στο Instagram έχω ήδη ανεβάσει ένα βίντεο που με ένα απλό plug των ακουστικών στη μία θύρα και στην άλλη κατάλαβες πόσο μεγάλη διαφορά έχει, τουλάχιστον στο θέμα της ενίσχυσης. Στο κομμάτι ποιότητας ήχου είναι πολύ πιο δύσκολο να στο περιγράψω, αλλά είναι αυτό, ότι εγώ θα σου πω για τον μέσο χρήστη. Τον μέσο χρήστη που ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο κομμάτι ήχου. Αλλά όταν το βάλε ρε φίλε πάνω, εντάξει, είδε τη διαφορά και γούσταρε. Εντάξει. Και αυτό είναι για τους περισσότερους από εσάς. Ναι, φίλε, ξέρω, κούρασα, έκανα τεράστια εισαγωγή, αλλά το κομμάτι ήχου είναι πάντα αυτό που με προβληματίζει περισσότερο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που, αν και γούσταρα πολύ αυτές τις κάρτες ήχου, τις άφησα προς το τέλος του βίντεο. Και πίστεψέ με, η καλύτερη για μένα είναι να κάνω μικρά βιντεάκια. Και πώς θα ήταν τα μικρά βιντεάκια? Threadripper Build, Mercury, Gamay, RGB, λεπτοτενίες, RGB και Sound Blaster. Κοίτα η ΑΕ5, η PCI κάρτα. Έχει RGB, θα το πάρεις. GTX 1080 της Colorful, κοίτα εδώ, TI. TI ρε φίλε, δεν είναι η απλή 1080. Έχει και οδονούλα πάνω, LCD. Enermax, υδρόψυξη, γαμό. Λεπτοτενίες, Arilux, γαμάνε. Κοίτα, πληκτρολόγιο, μηχανικό πληκτρολόγιο. Cherry MX, Gamay. Μετά, Airborne Lux, ακουστικά ρε φίλε, μην κοιτάς αλλού. Εδώ, τι έχουμε, X2. Ω, φίλε, Sound Interface, γαμάτο φοβερό. Sound Blaster, παιδιά μου, τι έστειλε Sound Blaster. Γαμάνε, ό,τι μου στέλνει σαν Blaster είναι τέλειο. Κοίτα εδώ πέρα, οδονούλα φίλε, οδονούλα φορητή, σαν κορνίζα. Κοίτα πόσο τέτοιο, παίρνει και με USB. Φοβερό, απίστευτο. Razer, ποντικάρα με RGB. Και κοίτα φίλε, έχει και αριστερά και δεξιά κουμπάκια, γιατί είναι και για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Πούτα, μικρόφωνα. Μικρόφωνα φίλε, κοίτα εδώ, ωραίο, φοβερό. Το βάζω στην άκρη, να πάρει το μαύρο. Το ασημείο δεν ήταν τόσο καλό. Anyway, αυτά από μένα, γεια σας. Όχι, δεν πάει έτσι. Θα μπορούσα και εγώ να σπάσω αυτό το βίντεο σε 10 διαφορετικά και να τελειώνει και η ιστορία. Όχι. Όχι. Πρέπει να μιλήσουμε για κάποια πράγματα λίγο παραπάνω και να αποκτήσουν αυτά τα βίντεο λίγο πιο εκπαιδευτικό, ας το πούμε, με τη δικιά μου οπτική τέλος πάντων, σκοπό. Οκ, okay? Γιατί είναι λεφτά. Δεν πας να πάρεις μια κάρτα 100 ευρώ PCI επειδή σου λέει ο άλλος έχει RGB. Όχι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι πάμε να δούμε λίγο καλύτερα εδώ πέρα τις κάρτες ήχου, τις συσκευασίες και θα μιλήσουμε μετά για τα προγράμματα. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα ήχου που θα δούμε είναι αυτή εδώ. Sound Blaster Pro Gaming ΑΕ5. PCI. Και τι μας γράφει εδώ? Έχει ενσωματωμένο RGB controller και το λέει Aurora Reactive. Που πρόσεξε, ναι μεν έχει RGB και σου δίνει μαζί και αυτή είναι εδώ τη λεντοτενία. Η motherboard μου, που έχει και αυτή λεντάκια πάνω, έχει τη δυνατότητα μέσω του ήχου που παίζει το σύστημα να κάνει τα λεντάκια να αναβοσβήνουν. Και δεν το κάνει η λεντοτενία, ούτε η οθονούλα εδώ πάνω με τα RGB, τη Sound Blaster X ΑΕ5. Κάνε μου να είναι reactive με τον ήχο. Στον μπάσο να ανάβεις, να λάμπεις, να αλλάζεις εφέ, να κάνεις κάτι. Όχι. Χάσανε μια τεράστια ευκαιρία. Και αυτό είναι κάτι που με ξενέρωσε, γιατί λέω ρε φίλε, μου το φτιάνεις. Εντάξει, μου βάζεις μία ταινία. Δεν είχε άλλη. Μία είχε με συσκευασία. Και που και αυτή θα πρέπει να την κάνεις plug, βλέπεις, στην κάρτα ήχου. Αλλά ρε φίλε, λέω. Γιατί είναι κάρτα ήχου. Βάλε μου κάτι που να έχει σχέση με τον ήχο. Αλλά δεν το έκανε. Οπότε το κομμάτι της λεπτοτενίας του RGB το αφήνω στην άκρη μέχρι να ανοίξουμε το πρόγραμμα. Τι βλέπεις? PCI Express DAC with discrete headphone amplifier. Ενισχυτή. Για ακουστικά, οκ. Okay. Είναι ξεχωριστό κομμάτι από τις όδους που έχει για ήχου, την οπτική είναι και αυτά. Μετά εδώ σου λέει 122 dB DAC, high res 32 bit 384 kHz. Οκ. Okay. Το κρατάμε αυτό στην άκρη γιατί έχω και τέτοια αρχεία μέσα. Discrete X Amp και σου λέει ότι έχει discrete, δηλαδή πραγματικό 5.1, ενώ μπορεί να σου φτιάξει και virtual 7.1. Αυτό μπορεί να σου φτιάξει και στα ακουστικά, εντάξει. Βάζεις τα ακουστικά σου που είναι στέρεο και σου κάνει το ψευτο virtual το 7.1. Ίδια φάση δηλαδή με τα περισσότερα USB ακουστικά που σου λένε ότι έχουν 7.1 ήχο, surround, αλλά δεν έχουν 7 ηχεία και ένα woofer, αλλά στο κάνουν τεχνητά μέσω του προγράμματος, εντάξει. Scout Radar που είναι άχρηστο, γιατί το έχω βάλει στο κινητό και δεν έκανε τίποτα. Crystal Voice, ok, έχει κάποιες βελτιώσεις για καλύτερο ήχο και σου λέει εδώ πέρα ότι είναι σε συνεργασία με τη Soundcore. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και από την πίσω μεριά και σου λέει 122 dB DNR Saber Class DAC, ωραία. True Audio Fidelity with 32-bit 384 kHz, αλλά πρόσεξε, σου λέει μόνο στα Windows 10, οπότε μην προσπαθήσεις σε άλλη πλατφόρμα, το έχεις μόνο Windows 10. Και Windows 7 να έχεις, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπως και στη G1 που μπορείς να φλασάρεις κάποια firmware για να παίξουν και σε παλιότερα λειτουργικά, αλλά θέλει Windows 10 για να παίξει το σωστό. Και αυτό που μου άρεσε εμένα, γιατί δεν έχω ηχεία στον υπολογιστή μου, αλλά έχω μόνο ακουστικά, είναι ότι έχει custom design discrete headphone amplifier, ενισχυτή για τα ακουστικά. Οπότε σου λέει εδώ πέρα ότι μπορεί να οδηγήσει ακουστικά από 1 ohm μέχρι και 600 ohm.
Τώρα τα Xiaomi που θα δοκιμάσω εδώ πέρα είναι στα 32 ohm, είναι δηλαδή στη μέση. Αλλά έχει και για low και για high. Μην πας τώρα βέβαια εσύ να βάλεις τίποτα φθηνιάρικα ακουστικά στα 600 ohm που είναι το high, γιατί μπορεί να τα πάρεις και στο χέρι, εντάξει, από την πολύ τέτοια να σου εκραγούνε, να σου σκάσω τα αυτιά. Σου λέει εδώ πέρα ότι ενισχύει ξεχωριστά το κάθε κανάλι, το αριστερό και το δεξί, δηλαδή δεν είναι ένα που μοιράζεται. Και είναι και γαμό. Εντάξει, μετά μας λέει εδώ πέρα τα RGB, ok, ότι έχει τη λιντοτενία και μπορείς να αγοράσεις ξεχωριστές. Άστο. Και από ό,τι βλέπεις, από την πίσω μεριά έχει μία υποδοχή για το μικρόφωνο, μία για τα ακουστικά, έχει τρεις για τα ηχεία και έχει και μία οπτική ίνα. Εντάξει, αυτή είναι η PCI κάρτα που θα τη δούμε καλύτερα όταν πλησιάσει τον υπολογιστή. Και αυτή εδώ είναι μικρή. Η Sound Blaster X Pro Gaming G1. 110-115 ευρώ, 30 κάτι ευρώ. G1. USB 7.1 HD Audio Portable Gaming Sound Card, PC, Mac και PlayStation 4. Μπορείς να το συνδέσεις και στην κονσόλα σου, κανονικότατα, ok? Scout Mode, πιεσμένο το Scout Mode, παιδιά, δεν δούλεψε καθόλου. Εντάξει, το έβαλα σε παιχνίδια, δεν έκανε καμία απολύτως διαφορά, είναι η εφαρμογή στο κινητό και για να μην μου λέτε παπαριές τώρα, κάτσε περίμενε. Και για να μην μου λέτε παπαριές, Start, επειδή είναι με Wi-Fi τώρα θα συνδεθεί εδώ πέρα μια χαρά, Connection Successful, εδώ υπολογιστής μου, Continue. Και να το, την έβαλα την εφαρμογή, τη δούλεψα την εφαρμογή, η εφαρμογή δεν δούλεψε ποτέ. Με λίγα λόγια, τι κάνει το Scout Mode και καλά, έχεις με ένα οπτικό ερέθισμα, έχεις την οθόνη, το tablet ή όπου αλλού έχεις βάλει την εφαρμογή, έχεις συνδεθεί στο ίδιο Wi-Fi με τον υπολογιστή σου και το κινητό και όταν παίζεις κάποιο παιχνίδι, ας πούμε PUBG, σου δείχνει ένα στίγμα στο κινητό σου ότι είναι ο άλλος εκεί, μια κόκκινη κουκίδα, δηλαδή ότι κάποιος περπατάει, κάτι άκουσες. Δεν δούλεψε καλά ρε φίλε και το προσπάθησα πραγματικά, θα γούσταρα. Θα γούσταρα να το βάλω εκεί στην άλλη οθόνη και να γίνεται χαμός, αλλά όχι φίλε, δεν. Και σε αυτό το κομμάτι, πριν δείτε τη USB, πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η συγκεκριμένη έχει μόνο μία είσοδο ήχου. Το βάζεις τη USB και βλέπεις μία είσοδο μόνο. Οπότε, εκεί πέρα, αν θες να βάλεις και ακουστικά και μικρόφωνο, εκεί θα πρέπει να βάλεις ένα τετράπολο headset, όπως αυτά που μπαίνουν στα κινητά που έχει και το ring εδώ πέρα, για το μικρόφωνο, audio left, audio right, ground και microphone, ή θα πρέπει να βάλεις ένα splitter από πάνω. Okay? Και αυτή εδώ είναι η Sound Blaster XG1 USB κάρτα ήχου. Και τώρα σε αυτό το σημείο μπορεί να πεταχτεί κάποιος και με το δίκιο του και να μου πει: ρε Σωτήρη, γιατί να πάω να δώσω 30 και 35 ευρώ για να πάρω αυτό εδώ το πράγμα. Τι, επειδή γράφει πάνω Sound Blaster X και όταν το βάζει τη USB ανάβει κόκκινο εδώ πέρα το λεντάκι. Εγώ πήγα στην Κίνα, φίλε, και πήρα με 3 ευρώ μια κάρτα ήχου USB, ωραία εξωτερική και εδώ. Και μάλιστα δεν μου βγάζει μόνο ένα πινάκι εδώ πέρα τσουτσουνιές να βάζω αντάπτορες και τετράπολα και ιστορίες που μας έλεγες. Εδώ πέρα εμένα μου βγάζει κανονικά και έξοδο για τα μικρόφωνα και είσοδο και ωραία και καλά και για τα ηχεία μου όλα. Και την πήρα 3 ευρώ. Και θα πάω να δώσω 35 για αυτό. Ναι, ρε φίλε. Γιατί αυτό που πήρες εσύ από την Κίνα είναι μια απλή κάρτα ήχου. Αυτό εδώ πέρα είναι διαφορετική κατηγορία. Και θα καταλάβεις τη διαφορά τώρα με την καλή κάρτα ήχου της motherboard. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει ακουστικά μέχρι 300 ohm. Γιατί αυτό εδώ μπορεί να παίξει μια χαρά αρχεία μέχρι και 24 bit 96 kHz. Τι είναι αυτά που μου λες. Δεν καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Δεν είναι αυτό που σου έλεγα. Ότι είναι διαφορετική κατηγορία. Εντάξει. Οπότε μην τρελαίνεις για τη τιμή. Για αυτό που προσφέρει, για τα λεφτά της, είναι μια χαρά, φίλε. Και εγώ άνετα θα τα έδινα, άσχετα άμα μου τα στείλει Creative. Εντάξει, άμα ήθελα τον δηλατότερο ήχο. Οπότε και ας γουστάρω εγώ RGB εδώ πέρα να σας δείξω την ΑΕ5 πρώτα, πάμε να δούμε τη φθηνή την οικονομική λύση που απευθύνεται στους περισσότερους από εσάς. G1. Να το πάρω, να μην το πάρω, σου λέω από τώρα πάρτο. Και τη διαφορά θα την καταλάβεις τώρα. Λοιπόν, τι θα κάνω. Θα πάρω αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά. Εντάξει, 32 ohm. Είναι τη Xiaomi τα Second Generation. Με γραφή είναι εδώ πέρα, με εξωτερικό διάφραγμα για μεγαλύτερο μπάσο, ωραία και καλά, left, right, τέλεια. Και έχουν και το μικρόφωνο και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Βλέπεις? Και πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, έχω εδώ ένα FLAC αρχείο που είναι και αυτό στα 24 bit, 96 kHz τέλος πάντων. Πολύ ποιοτικό, ωραίο και καλό. Έχω βάλει τα ακουστικά μου, αυτά εδώ πέρα, τα έχω αφήσει έτσι πάνω στο τραπέζι για να ακούτε κι εσείς. Και τα έχω συνδέσει πίσω στη motherboard. Τι είπαμε, η motherboard έχει χρυσά πινάκια, άρα φίλε ο ήχος θα είναι ο καλύτερος δυνατός, ε! Θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, εδώ πέρα, θα χρησιμοποιήσω το VLC για να παίξω εδώ πέρα το FLAC το αρχείο μου. Είναι τον Radiohead εδώ πέρα ένα album. Οκ, okay, ήταν FLAC αρχείο δυνατό σε αυτά που θέλαμε για να το τεστάρουμε, αλλά μπορώ να σου βάλω και ένα βιντεάκι στο YouTube για να καταλάβεις τη διαφορά. Αν και είναι τόσο εμφανής που δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, σου έχω βάλει εδώ πέρα. Η ένταση από ό,τι βλέπεις είναι στο 125%. Ο VLC δίνει κιόλας πόνο. Μετά, κάτω εδώ πέρα στις επιλογές ήχου, βλέπεις High Definition Real Tech Stories στο 100%. Δεν πάει άλλο. Και πάμε να παίξουμε λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το max που μπορεί να δώσει η motherboard. Πάμε να βάλουμε τη G1, αυτή είναι εδώ πέρα, σε μία USB. Αυτό εδώ πέρα το μεξί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις τροφοδοσίας στο ρεύμα που θα πάρει. 500 mAh χρειάζεται, οπότε πάμε να το βάλουμε εδώ πέρα. Είτε σε USB 3 το βάλεις, είτε σε USB 2, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και το βγάζω από εδώ, από τη θύρα των ακουστικών και το βάζω εδώ πάνω, εντάξει. Ερχόμαστε εδώ,
το κουμπώνω. Οπότε βλέπεις τώρα, έχω βάλει την κάρτα ήχου σε μια USB, άναψε και το κόκκινο εδώ το λεντάκι, καγκουριά, ωραία και καλά, και έχω βάλει τα ίδια ακουστικά. Okay? Πάμε τώρα λίγο πίσω. Πάμε να δούμε και άμα η συσκευή του ήχου έχει αλλάξει αυτόματα. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει βρει σαν ηχεία τα Sound Blaster XG1. Ερχόμαστε, το βάζουμε και αυτό στο 100%. Γυρνάμε πίσω το τραγουδάκι στο 25, εκεί που άρχισε να δίνει. Και είσαι έτοιμος. Πάρτο. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω? Χρειάζεται να το υπεραναλύσω? Δεν πιστεύω. Πρόσεξε. Ότι κάνει την ενίσχυση στα ακουστικά, ναι, πάρα πολύ ωραίο, θετικό, Σωτήρη, ένταση, τα ακουστικά μου, ρε φίλε, θα ακούω δηλαδή μουσικάρα φοβερά στο τέρμα, έτσι. Ναι, και πρόσεξε τώρα. Τις τελευταίες μέρες πραγματικά κόντεψα να κουβαθώ. Γιατί η διαφορά ήταν τόσο τεράστια που, φίλε, πήγαινα και άκουγα ότι bass boosted μαλακέ υπήρχε, κάτι feel the bass, κάτι drop test, κάτι microphone test και sound test και ό,τι βλακέ μπορείς να φανταστείς, γιατί ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Τα ίδια τραγούδια που άκουγα είτε με τα Kraken τα 7.1 τα USB, τα version 2, ναι, είτε με κάποια άλλα ακουστικά, γιατί όταν εγώ φαίνω κάποιο ακουστικό, είτε είναι εδώ πέρα τη Xiaomi, είτε είναι τα Bassen, τα Ebon Lux ή τα άλλα τα Urban Lux, είτε είναι τη KZ. Δεν μιλάω τόσο πολύ στο τηλέφωνο, οπότε, φίλε, τι κάνω? Ξεκουμπώνω του υπολογιστή τα ακουστικά, βάζω αυτά και τα δοκιμάζω. Βιντεάκια στο YouTube, άμα θέλω να μιλήσω στο Discord, πώς με ακούνε, πώς τους ακούω και πάει λέγοντας. Ταινίες και πάει λέγοντας. Οπότε, μόλις είδα εγώ αυτή τη τεράστια διαφορά, λέω αποκλείεται. Κάτσε να το δοκιμάσουμε, να το ξαναδοκιμάσουμε, να το ξαναδοκιμάσουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που κατέβασα τα φλακτα αρχεία. Δεν έχω εγώ στον υπολογιστή μου φλακτα αρχεία, ήθελα να το δοκιμάσω, να δω τη διαφορά. Και όντως υπάρχει. Και δεν είναι απλά το placebo effect, αυτό το πλασματικό. Που πιστεύεις εσύ ότι έχει καλύτερο ήχο και δεν έχει. Η ένταση δεν είναι το κριτήριο που θα σου πει την καθαρότητα του ήχου, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει διαφορά. Εντάξει. Οπότε, τα ίδια τραγούδια που άκουγα ξανά και ξανά, είτε τα βάζα στην ΑΕ5, είτε τα βάζα στη G1 που έχουμε βάλει εκεί πίσω, τα ίδια ακριβώς ακουστικά που μπορείς να τα βάλεις σε ένα κινητό ή στον υπολογιστή σου και να πεις: OK, μέτρια τους λείπει τον μπάσο, τους λείπει η ένταση. Μόλις τα βάλα στο ρημάδι εδώ πέρα, το amplifier ή DAC ή πες το πως θες, τα δώσαν όλα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα, επειδή όπως σου είπα είναι στα 32 ohm, εδώ πέρα τη Xiaomi, ήταν στα mid. Δεν θέλω να φανταστώ τι γίνεται όταν θα βάλω κάποιο ακουστικό στα 600 ohm, ας το πούμε. Υπάρχει ένας λόγος που θα πας να πάρεις αυτό εδώ το πράγμα. Όταν βάλεις εσύ τα ακουστικά σου στο PlayStation 4, σου, ας πούμε, που δεν έχει κανένα τρελό κύκλωμα ήχου, εδώ αυτό που υποτίθεται ότι είναι super ποιοτικό και με φοβερά χρυσά και ιστορίες, δεν μπορούσε να οδηγήσει σωστά τα ακουστικά. Φαντάσου εκεί, φίλε. Που μιλάμε για gaming, που θέλεις το immersion, που θες να βυθιστείς μέσα στο παιχνίδι. Ακούγονται υπερβολικά αυτά που λέω, αλλά άμα δεν το δοκιμάσεις και εσύ, δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά, ok? Όπως δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος, ίσως κάποιον audiophile με πάρα πολλά χρήματα επενδυμένα πάνω στον ήχο, γιατί επιμένει ξανά και ξανά ότι ο ήχος και δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ακουστικό και εγώ έχω καλύτερα και δώσε παραπάνω λεφτά. Εντάξει, λοιπόν, και πριν πιάσουμε τη Sound Blaster X α5Ε, την πιο premium λύση, την PCI λύση, που έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά έχει και μερικά μειονεκτήματα, που θα μιλήσουμε σε λίγο. Πάμε να δούμε και αυτό. Λοιπόν, είπαμε, σου βάλα εδώ πέρα τα φλακτα αρχεία τώρα. Εντάξει, τώρα δεν θες να παίζεις φλακ, θες να δεις σε πιο real life, ας το πούμε, συνθήκες. Εντάξει, στη καθημερινότητά σου πώς σας επηρεάζει. Οπότε, θα βάλω ένα βιντεάκι στο YouTube, ένα τραγούδι που βάζουμε συνήθως στα κινητά, να δούμε τη διαφορά, άμα υπάρχει και εκεί ή είναι μόνο στα συγκεκριμένα αρχεία. Και μας λες παπαριές Σωτήρη για να πουλήσει εδώ πέρα την Creative. Και πάμε να βάλουμε το Brain Power από τους νόμα του φίλου μας του Μάρτιν. Και βλέπουμε εδώ 1.41 και πάμε. Στο Max αυτό. Στο Max και αυτό. Λοιπόν, ξαναπάμε στο 1.41. Και τώρα αυτή τη φορά δεν το βάλω στην G1, αλλά θα το βάλω κατευθείαν στην ΑΕ5, ok? Λοιπόν, ερχόμαστε από την πίσω μεριά. Εδώ πέρα να βλέπεις κιόλας ότι δεν κάνω παπαριές. Βγάζω αυτό εδώ και εδώ κάτω είναι η κάρτα ήχου. Η δεύτερη υποδοχή είναι των ακουστικών. Εν τω μεταξύ σου λέει, ναι, μεν έχουμε οπτική, να έχουμε για μικρόφωνο, έχουμε για ηχεία εδώ πέρα, ωραία και καλά surround. Αλλά η θύρα των ακουστικών είναι απομονωμένη από τα περισσότερα κυκλώματα. Έχει ξεχωριστεί η δικιά της γραμμή, ξέρω εγώ, πάνω στο PCB που πάει κατευθείαν στον ενισχυτή και στα τσιπάκια και όλα αυτές τις ιστορίες που ενισχύουν τον ήχο, για να μην έχεις παρεμβολές. Okay? Πάμε στις κάρτες ήχου, διαλέγουμε την ΑΕ5 και πάμε να παίξουμε ακριβώς το ίδιο τραγούδι. Αυτά τα 10 δευτερολεπτάκια τουλάχιστον. Yeah!
Κατάλαβες τη διαφορά? Υπάρχει διαφορά, έτσι. Θες να βάλουμε και εδώ πέρα μερικά δευτερολεπτάκια και το 24-bit, το 96.000 Hz, τέτοιο. Και αυτά είναι ακουστικά. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπεις, έχω βάλει και τα KZ μου εδώ πέρα. Τα έχω βάλει πάνω στην κάρτα ήχου. Οπότε πάμε να τα δοκιμάσουμε στη USB, τη G1. Και πρόσεξε τώρα. Αυτά είναι earphones, εντάξει. Η ένταση είναι κάτι παραπάνω από το μισό, είναι στο 60%. Άμα το βάλω στο full. Σου ρίχνουν σφαλιάρες, φίλε. Δεν μπορείς να παίξεις με full ένταση. Δηλαδή θα το βάλεις κάπου στο mid για να έχεις την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Τώρα για την εφαρμογή της Sound Blaster Connect δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι μια τυπική εφαρμογή όπως περισσότερες κάρτες ήχου. Δηλαδή, σου έχει ένα σκασμό presets, σου έχει preset για racing, για RPG, για PlayerUnknown Battlegrounds, για Overwatch, για FPS, για Dota, για Counter Strike, Call of Duty, Battlefield 1 και κάποια προφίλ ήχου που αυτά μας ενδιαφέρουν πιο πολύ για τη μουσική. Που τι είναι εδώ πέρα? Έχει έρθει κάποιος παραγωγός, κάποιος audio file, κάποιος τέτοιος και σου λέει εδώ πέρα, ας πούμε, πάμε στο Night που μου άρεσε και σου λέει, επειδή εγώ θέλω να χαλαρώσεις με τη μουσική που θα βάλεις, ό,τι μουσική είναι αυτή, θα σου αφαιρέσω τα πολύ απότομα καρφιά που μπορεί να κάνει ή τον μπάσο ή τα πρίμα και θα στα κρατήσω έτσι σε μέτριες συνθήκες. Βέβαια τώρα μπορείς να φτιάξεις και δικό σου preset και μάλιστα, άμα δεις εδώ πέρα γράφει lighting. Μπορείς σε κάθε προφίλ ήχου να ρυθμίσεις εσύ άμα θες να υπάρχει φωτισμός ή όχι. Ας πούμε, όταν βάζεις μουσική για να βάλεις στο δωμάτιο όταν έρθει το κομμενάκι και θες να απλώσετε, μπορεί να έχει φτιάξει ένα προφίλ που πατώντας το lighting γίνεται εδώ πέρα όλη η λιντοτενία και τα εφέ μέσα από τον υπολογιστή κόκκινα που είναι το χρώμα του πάθους. Εντάξει, το ρυθμίζεις. Ανάλογα το preset. Τώρα, άμα θες ας πούμε να βάλεις neutral, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο, το ρυθμίζει να είναι μπλε, δυνατό. Άμα θες να βάλεις dance, έχει φτιάξει εδώ ένα πρόγραμμα, το βάζεις να αρχίζονται τα παντούπα εκεί πέρα και να ακομπανιούνται. Διαλέγεις και κάνεις ό,τι θες εσύ, έχει δηλαδή παραμετροποίηση. Λοιπόν, το δεύτερο μενού που μας δίνει είναι το sound. Τι κάνεις στο sound? Μπορείς να ζωγραφίσεις εσύ ένα δικό σου equalizer. Δηλαδή, έρχεσαι εδώ και λες: εδώ είναι το μπάσο, εδώ είναι τα πρίμα. Οκ, okay? Εγώ θέλω να ακούσω τέτοια bass boosted τραγούδια, οπότε θα βάλω μπάσο πολύ. Μετά οι μεσές, ας είναι και αυτές πολύ, εδώ το μετανιώνεις. Και μετά τα υψηλές δεν με νοιάζουν καθόλου. Εγώ θέλω μπάσο. Οπότε το βάζεις εδώ πέρα και φτιάξεις αυτό το σύχαμα. Και η μουσική θα είναι για κλωτσιές. Οκ. Okay. Μετά voice. Άμα βάλεις μικρόφωνο, εκτός ότι έχει κάποιες ρυθμίσεις εδώ πέρα, noise reduction και τέτοια, να απομονώνει θόρυβους με φίλτρα και ιστορίες, να ρίχνει ας πούμε την ένταση όταν πικάρει πολύ το μικρόφωνο, άμα ουρλιάζεις εσύ το τρελό, έχει και την επιλογή voice morph. Η voice morph τι είναι? Βάζεις ένα μικροφωνάκι πάνω και σου έχει εφεδάκια. Και σου έχει να κάνεις το σκιουράκι, να κάνεις τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδάκι, το μπάρμπα, το διάολο, το σατανά. Εδώ πέρα έχει χίλιες δυο μαπαριές τέτοιες. Και το τελευταίο μενού, και αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους από εσάς, είναι το lighting. Όπως είπαμε, η συγκεκριμένη κάρτα ήχου έρχεται με δύο, ας το πούμε, εφέ φωτισμού. Το ένα είναι πάνω στην PCI κατευθείαν, και το δεύτερο είναι σε αυτή τη λεντοτενία που μας δίνει μέσα στη συσκευασία. Οπότε, άμα εγώ θέλω να παίξω με το φωτισμό, πώς το κάνω? Θα πρέπει να το κάνω μέσα από την εφαρμογή, οκ? Okay? Οπότε, άμα θέλω να απενεργοποιήσω, ας πούμε, τελείως το Sound Blaster πάνω στην PCI κάρτα γιατί με ενοχλεί, το πατάω από εδώ, το κλείνω. Α, μου λείπει τελικά, μου άρεσε το RGB. Το πατάω, το ανοίγω. Να σου πω κάτι, αυτό εδώ το Wave θα ήθελα να πηγαίνει πιο γρήγορα. Έρχομαι εδώ, το πειράζω μέσα από την εφαρμογή και τώρα τρελαίνεται και πάει πολύ πιο γρήγορα. Ίσως να το κάνω πιο αργό, κάθομαι εδώ, το κάνω πιο αργό και τώρα αλλάζει τα χρώματα αργά, αργά. Βλέπεις τώρα, τσουκ, 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 μπλε, ροζ. Καλά, θα το αφήσω κάπου εδώ πέρα να είναι πολύ γρήγορο. Εντάξει, κάνε αυτό το κυματισμό. Άμα δεν σε αρέσει ο κυματισμός τώρα, έχει και άλλα εφεδάκια. Έχει αυτό εδώ το pulsing, που μπορείς να φτιάξεις πάλι και το παλμό πόσο γρήγορα θες να γίνεται. Παπαπαπα, αναποσβήνει. Μπορείς να το βάλεις ένα στάνταρ χρώμα που θες εσύ. Ας πούμε, θέλω εγώ κίτρινο, ρε φίλε, μου αρέσει το κίτρινο. Έρχεσαι εδώ, το κάνεις κίτρινο. Κάνεις ό,τι γουστάρεις. Το ανοίγεις, το κλείνεις, έχει και άλλα εφεδάκια, αλλά όπως σου είπα και πριν, δεν έχει ένα εφέ που να πηγαίνει με τη μουσική, με την ένταση. Που είναι κάρτα ήχου, ρε φίλε, ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία. Anyway, τώρα η δεύτερη επιλογή είναι για τη λεντοτενία μας. Οπότε έχει εδώ τις ίδιες ρυθμίσεις. Ερχόμαστε στη λεντοτενία, τη κλείνουμε ή την ανοίγουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε εδώ πέρα διάφορα εφεδάκια, τα ίδια δηλαδή που μπορούσαμε να κάνουμε αλλού. Μπορούμε να κάνουμε cycle, εδώ πέρα τσίρκο και όπως είπα, μπορείς να φτιάξεις και ταχύτητα. Αλλά εντάξει, μην το παρακάνετε με την ταχύτητα, γιατί εδώ πέρα κοιτά, φίλε, ένα μαύρο χάλι αυτό το εφέ. Οπότε να το αφήσουμε εδώ πέρα να κάνει ένα κυματάκι έτσι απλό, απαλό. Θα τα αφήσουμε εδώ. Τώρα παραδόξως η λεντοτενία είναι αρκετά δυνατή, αλλά ρε φίλε, από τη στιγμή που δεν μου βάλες 4, τι να την κάνω τη μία. Οκ, okay, θα μου πεις ότι μπορείς να το βάλεις από την κάτω μεριά έτσι για ένα ψηλό εφέ. Δεν θέλω να πάω να πάρω άλλες 3 ίδιες. Θεώρησε τη λεντοτενία την εξτρά σαν ένα ευχάριστο bonus, να το πούμε. Ας το πούμε έτσι. Τώρα, ναι, μεν είπαμε φοβερή στο κομμάτι του ήχου. Έχει μεγάλη παραμετροποίηση. Πάρα πολύ ωραίο και είναι και φευγιάρικο, αλλά έχει μερικά μειονεκτήματα. Εντάξει, το γεγονός ότι είναι PCI είναι αναγκαίο κακό, εντάξει. Θέλουμε τη μεγαλύτερη διασύνδεση, θέλουμε να μέσω στον υπολογιστή, ωραία και καλά. Τα προβλήματα ποια είναι? Ότι απαιτεί
προβλήματα. Όπως το βλέπει κανείς. Το πρώτο πρόβλημα που δεν απευθύνεται τόσο στους περισσότερους από εσάς είναι ότι είναι PCI. Οπότε σε περίπτωση που εγώ ήθελα να βάλω, ας πούμε, 2 1080 Ti ή 2 άλλες κάρτες γραφικών, υπήρχε περίπτωση, άμα ειδικά είχαν μεγάλο προφίλ, να μην μπορούσα να το βάλω σε μια PCI θύρα. Φυσικά και εγώ δεν είμαι υπέρ του να κάνεις SLI σε κάρτες γραφικών πλέον, αλλά είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σκεφτεί κάποιος που μπορεί να θέλει το καλό του ήχο, αλλά να έχει και το τουμπάνο gaming εδώ ή να έχει μια κάρτα γραφικών να παίζει το παιχνίδι και την άλλη να κάνει τα renders, ας πούμε. Υπάρχει κόσμος ακόμα που κάνει τέτοιες υπερβολές και φυσικά, άμα θέλει να έχει και το πολύ δυνατό το gaming το σύστημά του και εδώ πέρα να έχει και μια υποδοχή για την κάρτα ήχου, εκεί πέρα ίσως οριστεί. Το δεύτερο μειονέκτημά της τώρα είναι ότι απαιτεί μια μόλεξη τροφοδοσία, ένα τετράπινο. Οπότε, εσύ που είσαι τρελός με το cable management και έχεις πάρει NVMe σκληρούς για να μην έχεις καλώδια από τα SATA και να είναι όλα ωραία τακτοποιημένα και είσαι με τα tie-ups και αυτά, εδώ πέρα θα έχεις ένα θεματάκι. Θα έχεις ένα θεματάκι γιατί λόγω ότι είναι PCI, αναγκαστικά θα πας να το βάλεις σε μία από τις χαμηλότερες PCI, αρκεί να μην κρύβεις κάποια κουμπάκια της motherboard. Άρα θα έχεις άλλο ένα εξτρά καλώδιο, μόλεξ τετράπινο, το χοντρό, που θα πρέπει να περνάει μέσα από το κουτί σου. Εντάξει, για να το τροφοδοτήσει. Γιατί μόνο με την PCI δεν μπορεί να σηκώσει όλα τα components. Τώρα μην γυρίσει κάποιο και μου πει: φίλε, που θα βρω εγώ τετράπινο. Από ό,τι βλέπει εδώ πέρα, έχω οδηγήσει 6 δωδεκάρια ανεμιστήρια με ένα μόνο μόλεξ. Εντάξει, που μου δίνει και τη δυνατότητα να συνδέσω και άλλε μόλεξ συσκευέ πάνω, γιατί είναι σαν αντάπτορα. Ακόμα και μόντζουλ τροφοδοτικό να έχει, εκεί ίσω είναι λίγο το ζόρι. Επειδή μπορεί να βάλει το τετράπινο, αλλά θα έχει μια πλεξούτα τεράστια, τέλο πάντων, που θα μένει με στο κουτί σου ακόμα. Οκ, okay, το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Αλλά από τη στιγμή που σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε Molex connectors τόσο και στα αντιγραφικά που οι περισσότεροι δεν έχουν καν πλέον στο κουτί τους, αλλά και δεν χρησιμοποιούμε πάτα ή δεσκληρούς ή άντε να έχεις κανέναν ξεχασμένο μόνο και μόνο για backup, εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Θα έχουμε Molex καλώδιο, αλλά θα πρέπει να περνάει μέσα από το κουτί μας. Οπότε ας ανακεφαλαιώσουμε τώρα για να φεύγει και η Creative από τη μέση. Sound Blaster X ΑΕ5, τσιμπημένο στη τιμή. 120-130 ευρώ δεν θα δώσει ο άλλος εύκολα για ήχο. Αλλά αυτό που θα θέλει να οδηγήσει ακουστικά μέχρι 600 ohm. Audio file που έχει το πολύ καλό ζευγάρι ακουστικά και δεν μπορεί να ανεχτεί να ακούσει από το χάλια ήχο που βγάζουν οι motherboard. Γιατί άμα ακούσεις φίλε τη διαφορά, ναι, μετά λες έχει χάλια ήχο η motherboard. Θέλω κάρτα ήχου. Θέλω audio interface. Μπορώ να πάρω ένα X-Duo, μπορεί να πάρω άλλα. Ναι, μπορώ, αλλά αυτό είναι πολύ καλή λύση. PCI το βάζεις μέσα στον υπολογιστή, ούτε να έχεις κάτι ξεχωριστό, εκτός αν θες να έχεις για ομορφιά κάτι ένα έτσι πάνω, αλλά κάνει δουλειά. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Ναι, υπάρχουν. Αλλά εδώ είναι ένα all-in-one σύστημα. Το βάζουμε στον υπολογιστή και ξεμπερδεύεις. Εντάξει. Είναι για τρελούς audio files. Υποστηρίζει δυνατότερα σήματα από αυτό εδώ, αλλά έχει και μια τεράστια διαφορά στη τιμή. 30, 120, 130. Είναι ένα εκατοστάρι. Εσύ ο audio file θα το ψάξεις και θα πας να την πάρεις. Το 90% από εσάς μπορεί να πάει σε αυτό, άμα θέλει καλύτερο ήχο. Τόσο απλά. Στα 30-35 ευρώ μπορεί να το πάρουν οι περισσότεροι από εσάς. Και όντως υπάρχει διαφορά. Η Creative μπορεί να μου στείλει δωρεάν τα πράγματα, αλλά δεν είχα καμία απολύτως υποχρέωση να πω καλά λόγια. Το είδα, δούλεψε, το είδατε κι εσείς τώρα εδώ πέρα ότι υπάρχει διαφορά, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο στο κομμάτι του ήχου. Είδαμε ότι δουλέψανε σωστά. Εγώ προσωπικά που δούλεψα για το πέρα περισσότερο τα φλακτα αρχεία, ναι, είδα διαφορά στην ποιότητα του ήχου, αλλά είναι αυτό. Το κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να δώσεις 130 ή 30 είναι δικιά σου υπόθεση. Ποια ακουστικά θα βάλεις, τι πορτοφόλιο έχεις και πάει λέγοντας. Αλλά ότι δουλεύουν, δουλεύουν. Και το τελευταίο πράγμα που θα δούμε είναι τα RGB που έβαλα στον υπολογιστή μου. Λοιπόν, ο υπολογιστής αυτός ερχόταν με κάποια 12 ανεμιστηράκια, 5 σε σύνολο και μπροστά, δηλαδή 4 όπως βλέπεις εδώ πέρα μπροστά στο πάνελ, αλλά και ένα πίσω. Τα ανεμιστηράκια προερχόντουσαν με το κουτί, ναι, μεν ωραία, δυνατά, ποιοτικά, αλλά στο κομμάτι του φωτισμού υστερούσαν. Πρώτα απ' όλα δεν είχαν την παραδοσιακή LED ταινία όπως έχουν και αυτά, αλλά είχαν, ας το πούμε, μια σωλήνα με ένα LED που παίρναγε από μέσα και έβγαζε κάποια χρώματα. Δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολλά εφέ, μπορούσα να τα χειριστώ μόνο με κάποια κουμπάκια που υπήρχαν μέσα στο κουτί ή από την πίσω μεριά, οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος με το οπτικό αποτέλεσμα. Συν το γεγονός ότι είναι φημέ μπροστά το τζάμι, ότι έκοβε ακόμα περισσότερο το φωτισμό. Οπότε την πήγα και έκανα από τη στιγμή που μου είχατε ζητήσει τα Coolman για να τα δείτε, πήγα και τα βάλω στον υπολογιστή μου. Και έχω βάλει 4, 5, 6 πάνω. Ο ελεγκτής είναι από πίσω, ωραία και καλά, και τα χειρίζομαι με τηλεκοντρόλ. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε τον υπολογιστή και πάρτο. Είναι όμορφα. Έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο που κάθομαι και παίζω εδώ πέρα με τα προφίλ, εντάξει. Κάθομαι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και κάθομαι και τα αλλάζω συνέχεια. Αλλά ρε φίλε, όχι. Δηλαδή και εγώ που τα σνόμπαρα, ακόμα και στα Razer εδώ πέρα τα περιφερειακά που άφηνα συνήθως ένα χρώμα, έχει τη φάση του κι αυτό. Και άμα δεν σε αρέσει τώρα να βάλεις αυτά εδώ πέρα που γυρνάει αριστερά-δεξιά ή άμα απευθύνεις κρίση επιληψίας πάρα πολύ εύκολα, μπορεί φυσικά να το βάλεις μονόχρωμο. Να το αφήσεις στο ροζ, να το βάλεις στο μπλε, στο κίτρινο, στο πορτοκαλί, σε όποιο χρώμα εσύ επιθυμείς, εντάξει. Και άμα τώρα θες εσύ να παίξεις με κάποια εφεδάκια, έχει εδώ πέρα διαλέγεις το αγαπημένο σου και μπορείς να παίξεις και με την ταχύτητα αλλά και με την ένταση. Ας πούμε, άμα σ' αρέσει αυτό, αλλά σου φαίνεται πάρα πολύ γρήγορη η αλλαγή των χρωμάτων, μπορείς από το τηλεκοντρόλ να κάτσεις να το χαμηλώσεις και να γίνει πολύ πιο αργό. Οκ. Okay. Και μετά μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορο. Τώρα, στο βίντεο, το αναλυτικό που έκανα με αυτό εδώ, καθόμουν και προσπαθούσα να βάλω όλα τα προφίλ. Φίλε, κουράστηκα. Πιάστηκε το δάχτυλό μου μετά από κάποιο σημείο, γιατί έχει πάρα πολλά.
Έχει διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων, έχει διαφορετικά εφέ, έχει εδώ πέρα τη φορά, αλλάζει μία πάει αριστερά, μία πάει δεξιά ή μία τυχαία. Οπότε από εφηδάκια εδώ πέρα full. Αλλά είναι αυτό, ότι μπορείς να παίξεις και με το φωτισμό. Βλέπεις εδώ πέρα ότι μπορείς να το χαμηλώσεις, αλλά και να το δυναμώσεις. Ή άμα γουστάρεις εσύ τα RGB και τα εφεδάκια εδώ τα περίεργα, αλλά οι φίλοι σου σε κράζουν και σε λένε κάγκουρα, μπορείς να το απενεργοποιήσεις και τελείως. Και αν το παίζεις κυρία, α, δείτε εδώ, ωραίος ο υπολογιστής μου. Ναι, μπράβο, ωραίος, ωραίος. Και όταν φεύγουνε, πάρτι εδώ πέρα να αρχίζεις. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι τα φανάκια. Αλλά έχω βάλει και λεντοτενία, εντάξει. Η λεντοτενία τώρα. Κάτσα κλείσω τα φωτάκια. Η λεντοτενία τώρα είναι της Arilux. Τετραπλή λεντοτενία και το πολύ θετικό είναι ότι παίρνει ρεύμα με USB. Οπότε, άμα γυρίσω τον υπολογιστή, βλέπεις ότι από εδώ κάτω έχω βγάλει ένα καλώδιο USB. Και αυτό το καλώδιο του USB έρχεται κατευθείαν στη motherboard. Τώρα, άμα έχεις μια εσωτερική USB, ακόμα καλύτερα. Αλλά εγώ σε αυτή την περίπτωση το έχω τραβήξει από έξω, εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτό τροφοδοτείται με καλώδιο USB. Στη μία άκρη του καλωδίου USB, πριν μπει στη λεντοτενία, υπάρχει και το ματάκι που πιάνει εδώ πέρα το τηλεκοντρόλ. Οπότε, ερχόμαστε εδώ, σημαδεύουμε που το έχουμε βάλει και πατάμε το on. Βλέπεις εδώ πέρα ότι φώτισε κατευθείαν. Μπορείς να βάλεις φυσικά ένα συγκεκριμένο χρώμα, από ό,τι βλέπεις εδώ πράσινο, κόκκινο, μπλε. Μπορείς να βάλεις ενδιάμεσες αποχρώσεις, μοβ, πιο μοβ, κίτρινο, πράσινο και πάει λέγοντας. Αλλά έχει και αυτό εφεδάκια. Βέβαια μπορείς να βάλεις και το λευκό το τελείως, που το λευκό του, από ό,τι βλέπεις, ψιλομπλεδίζει. Okay? Δεν είναι το λευκό-λευκό. Το τηλεκοντρόλ, πέρα από τα βασικά χρώματα, τα κόκκινα, κίτρινα, μπλε που μπορείς να βάλεις εδώ πέρα, έχει κάποια προφίλ έτοιμα δικά του. Κάποια presets που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Έχει, ας πούμε, αυτό που κάνει παπ. Και αλλάζει τα χρώματα από μόνο του. Έχει αυτό που σιγά σιγά σβήνει το ένα χρώμα και έρχεται το άλλο. Έσβησε το μπλε τώρα και ήρθε το μοβ. Κάτσε να περιμένουμε να δούμε. Έρχεται μετά το ψηλό λευκό. Μετά έχουμε αυτό εδώ που είναι το pulsing του effect και καλά. Και έχουμε μετά το flash που κάνει αυτό το ρυθμικό εδώ πέρα που γίνεται ακόμα πιο γρήγορα. Ουσιαστικά τη ταχύτητα εναλλαγή χρώματο αλλάζει. Δεν είναι κάποιο τρελό εφέ όπω τα φανάκια, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, βέβαια, τώρα να σου μιλάω εδώ πέρα με τη λεπτοτενία χωρί να δει το οπτικό αποτέλεσμα είναι λίγο άκυρο. Οπότε κλείνω μία τα φώτα να δει εδώ τη διαφορά. Και πάμε να δούμε και τα διάφορα χρώματα. Και αυτό εδώ που υποτίθεται είναι το λευκό του. Λοιπόν, θα κλείσω μία αυτά τα φώτα, να βάλουμε λίγο και τα φανάκια μου τα άλλα. Να κάτσω να καγκουριάσω, να χαρώ. Εν τω μεταξύ, Coolman, πέρα από τα ανεμιστηράκια, βγάζει και δικές της λεντοτενίες. Που μάλιστα, οι δικές της λεντοτενίες μπαίνουν πάνω στον ελεγκτή που έρχεται με τα ανεμιστηράκια. Οπότε, ναι, μεν μπορείς να βάλεις μέχρι, μου φαίνεται, 8 ανεμιστήρες 12 πάνω στον ελεγκτή, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις και 4 ξεχωριστές λεντοτενίες. Και γιατί το αναφέρω, γιατί από τη στιγμή που παίρνουν τις ίδιες εντολές από τον ίδιο ελεγκτή, τα προφίλ θα είναι ενιαία. Δηλαδή, άμα βάλω εγώ κάποιο τραλιάρικο preset τέτοιο, το ίδιο πράγμα θα κάνει ακριβώς και η λεντοτενία. Κάτι που δεν γίνεται τώρα στην Arilux. Αλλά η Arilux είναι άλλη φάση γιατί όπως είπαμε μπαίνει σε USB και δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς τίποτα από τη μεριά μας. Κάτσε να βάλουμε και μερικά εφεδάκια εδώ πέρα περίεργα. Και κάπου εδώ ήρθε το τέλος αυτού του special επεισοδίου. Είδαμε μικρόφωνα, είδαμε κάρτες ήχου, είδαμε ανεμιστηράκια, είδαμε λεντοτενίες, είδαμε εδώ πέρα κάποια έτσι εξωτερικά DAC πολύ ιδιαίτερα, είδαμε ακουστικά, πληκτρολόγια, είδαμε και την οθόνη εδώ πέρα τη φοβερή με το USB που πρόσεξε. 4 τώρα την είχαμε το USB. Δεν ξέρω πόσο καίει αυτή η οθόνη, αλλά δεν είχε κανένα πολύ πρόβλημα. Τώρα το έβγαλα το power bank, εντάξει δεν είχε νόημα γιατί έχω και κλειστό τον υπολογιστή. Οπότε anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.